Το βίντεο που ακολουθεί είναι sponsored από το cs.money, το οποίο δείτε ακριβώς τι είναι το site. Είναι αρκετά ενδιαφέρον άμα θέλετε να ανταλλάξετε εύκολα όπλα, ξέρω εγώ, να, άμα δεν σας αρέσει ένα και θέλετε κάποιο άλλο στην αξία του, αντί να το πουλάτε και να ξαναγοράζετε, μπορείτε να κάνετε το εξής. Π.χ. πες ότι εγώ, ρε παιδί μου, δεν θέλω το τέτοιο μου, το αυτό μου, το Asimov μου, ωραία, γιατί εγώ θέλω να πάρω ένα άλλο όπλο, ρε παιδί μου. Απλά το πατάω όπως είδατε εδώ πέρα, μετά πατάω ένα όπλο αντίστοιχης αξίας, το οποίο μου αρέσει. Πάμε να βρούμε γρήγορα ένα. Παίζω ότι θέλω, ρε παιδί μου, να δώσω το Asimov μου, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ, ρε παιδί μου, εμένα το Redline, ωραία. Σε factory, σε field test βασικά εδώ πέρα το τέτοιο. Και πατάς μετά trade, αφού σου βγάλει όλα τα tick λοιπόν, σου έρχεται το offer και πας στα trade offer σου. Και έχει το offer το οποίο είναι, ξέρεις, είναι two way, δηλαδή δίνει εσύ ένα τέτοιο, σου δίνει και αυτός ένα. Πατάς confirm το trade contents. Yes, I trust, ωραία. Πατάς accept το trade. Και αφού πατήσεις accept, απλά κάνεις το confirm και από το κινητό σου. Και το skin πλέον βρίσκεται στο inventory σου πολύ απλά, νόμιμα και ωραία. Και δεν χρειάζεται να μπει στη διαδικασία του να πουλήσεις το skin σου και να πας να αγοράσεις ένα άλλο και να χάσεις και λίγα λεφτά μέσα από όλο αυτό. Αυτό έτσι σου προσφέρει να κάνεις την ανταλλαγή, ρε παιδί μου, κατευθείαν. Άμα δεν θες ένα skin και θες ένα άλλο που είναι ίδιας αξίας προφανώς, δεν μπορείς να πάρεις ένα καλύτερη αξία. Όπως βλέπετε, έχω το Star Trek AOP Redline στο inventory μου αυτή τη στιγμή. Ήταν Star Trek τελικά, γι' αυτό έκανε τόσο. Και όλα κομπλέ. Κάνεις refresh και το inventory σου και ξαφνικά έχω στο inventory μου το 25 ευρώ AOP Redline, όπως βλέπετε, πολύ όμορφα και ωραία. Οπότε ναι, έτσι λειτουργεί το cs.money. Θα έχω link από κάτω στο description για να μπείτε και να το επισκεφτείτε σε περίπτωση σας ενδιαφέρει και θέλετε να το δοκιμάσετε και εσείς με τα δικά σας skins. Και ας πάμε στο βίντεο. Ομιτζή καρπούζι, το βίντεο είναι sponsored. Κάνει sponsored βίντεο, σαν δεν τρέπεσαι. Μικρό τέτοιο για τα sponsored και για τα λεφτά, όλα αυτά. Ναι, μέχρι πριν λίγο καιρό, ό,τι λεφτά έβγαζα από το YouTube πήγαιναν σε παιχνίδια και βλακίες. Πλέον το 50% των χρημάτων που βγάζω από το YouTube πάνε σε πράγματα όπως αυτά που έχω τώρα, τα φώτα που δεν τα βλέπετε, αλλά τέλος πάντων. Και το άλλο 50% πάει για να... για αυτά που ξοδεύω στη ζωή μου. Οπότε δεν ξοδεύω λεφτά για παιχνίδια και μαλακίες πλέον. Οπότε το sponsor με βοηθάει στο να κάνω κάτι πιο σοβαρό και πιο καλό στο YouTube, καθώς επίσης και στο να ζήσω τη ζωή μου. Οπότε αράξτε. Και εκτός από αυτό, ένας ακόμα λόγος που σημαίνει αυτό είναι ότι πούλησα όλο μου το inventory εκτός από 1, 2, 3 skins. Αυτά δύο είναι όπως σας έδειξα πριν στο βίντεο. Αλλά το βίντεο το κάνω πριν το προηγούμενο κομμάτι. Οπότε μετά το site και θα τα πουλήσω και αυτά για να πάρω λεφτά. Γιατί δεν έχω λεφτά για να βλέπω pixels στο CSGO. Πριν λίγο καιρό, για κάποιο λόγο το έκανα και ξοδεύα πολλά λεφτά σε τέτοια πράγματα. Πλέον δεν είμαι πολύ αυτού του. Αυτού. Με έχει κάνει derank το CSGO γιατί έχω να παίξω 2-3 μήνες. Να παίξω competitive ή να παίξω... Πάμε ένα competitive. Πάμε ένα competitive. Ωραία, έχω πολύ καιρό να παίξω και μου έχει λείψει. Αν θα μπορούσα να πω ένα κακό για αυτά τα φώτα είναι πως πραγματικά κάνουν την οθόνη πολύ... Ξέρεις, είναι όπως όταν ο ήλιος πέφτει πάνω στην οθόνη. Αυτό. A-long. Και επειδή δεν τα έχω σε καλό σημείο τα φώτα, τα έχω... δεν τα έχω εκεί που θα έπρεπε να τα έχω, γιατί δεν υπάρχει χώρος να τα έχω εκεί που θα έπρεπε κανονικά να τα έχω. Τα έχω οπότε side, ξέρω από μένα. Κάτι το οποίο δεν βοηθάει ούτε στον καλό φωτισμό, ούτε σε αυτό το πρόβλημα. Άρα αντιμετωπίζω λίγο αυτό το πρόβλημα, αλλά δεν πειράζει μόνο, εντάξει, τα φώτα γενικώς βοηθάνε. Οπότε το φάμε λίγο στον από αυτό. Έχω να παίξω πραγματικά πάρα πολύ καιρό competitive και γενικώς CSGO. Έχω πάνω από 2 μήνες από το CSGO. Έχω να βγάλω και βίντεο πάνω από 2 μήνες στο CSGO. Down. Οπότε δεν ξέρω πώς μπορεί να τα πάω. Short, short, one, short one. Γαμήθηκα, δεν προλαβαίνω. Κάνα μαλακίες. Δεν έπρεπε να πάρω διπλά πιστολάκια αυτή τη μαλακία. Βασικά έπρεπε για κάποιο λόγο, για κάποιο πούστη λόγο, μου άλλαξε από το USP και μου έδωσε το P2000, το οποίο P2000 δεν βολεύει καθόλου, γι' αυτό πήρα dual barretas. Και όλα κατέληξαν και αν είχα το USP τον πρώτο, αυτόν είχα φάει πολύ πιο πριν. Και θα ήμουν ένα Βιέννα. Έχω πολύ καιρό να παίξω, έχω και πολύ ping για κάποιον. Γιατί έχω τόσο ping? Υποτίθεται έχω καλή σύνδεση. Για κάποιο λόγο και το Ιντερνετ μου και το PC μου μισούν το CSGO. Με το PC μου όλα τα παιχνίδια τα τρέχει τέλεια. Ξέρω εγώ, δεν έχει κανένα θέμα. Έχω και την 980 μέσα, οπότε δεν υπάρχει παιχνίδι που θα κολλώσει, ρε παιδί μου, ή δεν θα παίξει καλά. Θα το παίξει όλα τέλεια, ρε. Και το CSGO μόνο, για κάποιο λόγο, θα το παίζει με το ζόρι στα 60 FPS και όλο θα πέφτει και θα γαμιάται και θα είναι για τον μπούτσο. Και δεν θα μπορώ να παίξω, και ειδικά στο record, α πούμε. Κακό αυτό, πολύ κακό αυτό. Μπορώ να πω. Και έτσι χάνονται και γύρω άλλωστε και μαλακή ξέρετε τώρα ότι επειδή δεν έχω rank. Ναι, επειδή δεν έχω rank τώρα θα πρέπει να πάρω κάποιες νίκες για να πάρω rank και εύχομαι να μην βγάλει καμία μαλακία.
Νομίζω το μεγαλύτερο μπορεί να με βγάλει είναι αυτό που ήμουν πριν. Δεν μπορεί να με βγάλει μεγαλύτερο από πριν. Με τα 10 games. Οπότε. Με τις 10 νίκες βασικά. Οπότε θα πρέπει να παίξω λίγο καλά γιατί δεν θέλω να με βγάλει κανένα silver. Έχω να υπάρξω silver από τότε που ξεκίνησα το CSGO. Και δεν θέλω να υπάρξω εκεί. Καλά, μην συνεχίσω εκεί πέρα. Λοιπόν, πρέπει να προσέχουμε τώρα. Ο Μοβούλης είδε να το πάει εδώ πέρα. Oh, είμαι πολύ low HP. Είμαι πάρα πολύ low HP. Πρέπει να είμαι τέρμα προσεκτικός τώρα. Η βόμβα είναι εκεί. Πρέπει να παίξω full safe. Ωραία. 1v1, αλλά είμαι με 14 HP. Δεν έχω ιδέα που είναι ότι πας. Λοιπόν, ότι πάει A. Πάμε από εδώ και βλέπουμε. CT. B. He hasn't got time, I think. Γαμώτο. Πλάντα ρε πώς της. Μαλάκα 4v1 τους πήρα. Τους πήρα 4v1. Ω, Μιτζι, αυτό ήταν καλό play. Αυτό ήταν πολύ καλό play. Εντάξει, full τυχαίο το kill. Με λένε hacker, δεν ξέρω. Εντάξει, ήταν full lucky shot, ρε. Αλλά δεν πειράζει, το πήρα. Και άλλαξαν τόσο πολύ τους όπλους από τα είχα. Τους ήχους από τα όπλα. Δεν το είχα παρατηρήσει. Τώρα το παρατηρήσα. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ τους ήχους από τα όπλα. Σε κακό όμως. Κακή αλλαγή. Δεν μ' αρέσει. Oh fuck. Κακό αυτό. 3-1 χάνουμε. Δεν πντούμαστε όμως. Λοιπόν, ξέρω ότι είναι μαλακία να το κάνω, αλλά θα πάρω όπ. Γιατί ξέρω ότι κανένας άλλος δεν μπορεί να πάρει όπ. Και είναι καλό να έχουμε ένα όπ στην ομάδα. Οι άλλοι βασικά πάνε για οίκο. Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Ναι, δεν έχουν λεφτά. Ο άλλος μπορεί να πάρει εκεί πέρα κάτι. Ωραία, πήραν SMG. Εγώ θα είμαι με το όπ μου. Κάτι μπορώ να κάνω με το όπ. Θέλω να πάω. Καλύτερα B να πάω. Καλύτερα B. Αλλά πώς είπαν. Ένας θα κάτσει από mid λογικά. Σε κάτι κάτσω εγώ mid. Παπ. Παπ. Ένας άλλος. Που επιθυμεί να νιώσει το AOP Asimov με το Kenny S sticker. Αχ! Όπα, αυτό δεν είναι καλό. Πρέπει να φύγουμε από εδώ καλύτερα γιατί με 10 HP δεν με συμφέρει να κάθομαι εκεί πέρα. Θα κάτσω εδώ πέρα. Mid. Long. Γαμώ ότι δεν τον πέτυχα. Πού ήταν, τι. Μπορείς να ήταν εκεί πέρα στη γωνίτσα ρε. Μαλακία 4-1 ρε φίλε, θα το χάσουμε το μάτς. Δεν αξίζει να το χάσουμε ρε φίλε. Παίζω αρκετά μέτρια μπορώ να πω για να μπορούμε να νικήσουμε. Έχω 7 kills και τα λιγότερα death έχω. Δηλαδή εντάξει παίζω ok μπορώ να πω. Κάνει, γιατί τον πυροβολάει. Τι στο μπούτσο έκανε. Πάμε για noob 90 ή για noob P90, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πως λες να πω. Είναι το όπλο που όλοι μισούν, αλλά όλοι αγαπάνε. Γιατί όλοι το κράζουν, αλλά όλοι το παίρνουν ρε φίλε. Μια φάση δεν έχουν λεφτά και λένε θέλω να πάρω στους κανένα kill. Γιατί ο άλλος δεν πέθανε. Έμεινε με ένα hit ρε φίλε ήθελε ο άλλος. Χώνομαι πολύ άσχημα, δεν ξέρω γιατί. Πρέπει να σταματήσω να ρασάρω τόσο πολύ και μου το λέτε πολύ σε κάθε CSGO βίντεο. Αλλά είναι η τακτική μου. Είναι ο τρόπος που παίζω. This is how I roll. Έλα ρε φίλε.
Okay. Both long. Έλα. Όχι ρε μαλάκα. Και το πήγε καλά και το πίστεψα για λίγο. Λέω θα την κάνει την έκπληξη ότι πας αυτός. Το έχει. Αλλά δεν το είχε. Όλη η υπόλοιπη ομάδα μου έχει πεθάνει σε όλους γύρους. Εντάξει, και εγώ δεν έχω πεθάνει σε έναν μόνο. Θα μου πεις και είναι τον τυχερό. Τι ήθελα και γύρισα στο CSGO. Δεν μπορούσα να κάτσω και πέρα στο Minecraft. Καλά δεν ήμουν στο Minecraft και στο gambling. Να πούμε τι ήθελα να παίξω και εγώ. Μπέτι, να πούμε. Πώς την είδα. Πάμε πάλι P9, την πα και πάρω κανένα κύλο όπως πριν. Να έχει φτάσει κι άλλο ότι πα να πούμε για ένα πόντι τον περνάω. Δεν ξέρω και εγώ γιατί τον περνάω. Α, για τον diffuse τον πέρασα. Άστο ρε. Το έχουμε χάσει. Βασικά δεν το έχουμε χάσει το match, ρε φίλε. Γιατί μετά terrorist και 14 είναι να ναι, μπορούμε να το γυρίσουμε ως terrorist. Άμα παίξουμε απίστευτα. Απλά το βίντεο θα βγει κανένα. Κανένα τρίωρο. Όχι. Πούτσο. Πούτσο κι εσύ. Πούτσο. Γιατί αυτό πάντα. Και πριν εσύ πρέπει να μου ξεφύγεις. Εσύ μου ξεφύγεις και πριν. Και μετά από μένα αρχίζουν και πεθαίνουν όλοι. Γι' αυτό πρέπει να κρατήσουν την ομάδα από αυτούς και το Asimov μου. Το Asimov μου παίζει να ήταν αυτό. Δεν έχουν άλλη τέτοια Asimov. Αυτό ήταν το δικό μου Asimov και το αναγνώρισα. Να το πάλι, να το πάλι. Ρε μαλάκα εκεί πάνω είναι. Τι στο πουτσο. Μαλάκα σοβαρά δεν βλέπει ότι πας έτσι. Παίζει να έχει θέμα με τα μάτια του. Παίζει να έχει θέμα με τα μάτια του, ρε. Δεν είχε δει τον άλλον πριν που ήταν μπροστά του ακριβώς και τώρα δεν έβλεπε αυτόν πόση ώρα, ρε μαλάκα που ήταν ξεκάθαρο. Στο... Καλά. Έξω το αγαπημένο μου. Το αγαπημένο μου ρούτε εδώ πέρα. Θα το παίξω από εδώ. Γιατί εδώ τους βγαίνεις από καλό σημείο συνήθως. Και τους ευνηδιάζεις λίγο. Δεν σε περιμένουμε. Τώρα οι άλλοι συγκεντρώνονται στον Μοβούλιο, ο οποίος είναι εκεί πέρα. Έλα ρε μαλάκα. Έλα ρε μαλάκα. Ο άλλος τι στο μπούτσο κάνει. Bombi Z. Δεν ξέρω τώρα τι να πάρω με τα λεφτά που έχω λοιπόν. Να το πάω για ένα full περίεργο τέτοιο τώρα. Δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό, ποτέ δεν παίρνω αυτό που φωνώ. Είναι ένα από τα χειρότερα μου όπλα γενικώ στο παιχνίδι. Αλλά θέλω να δοκιμάσω κάτι ρε φίλε. Όλα για όλα. Πήγα να γεχέτσω τα λάδα. Δεν βγήκε. Οκ. Άρα τώρα έχω ένα άχρηστο όπλο το οποίο δεν μπορώ να το παίξω με τίποτα. Και δεν είναι άχρηστο όπλο. Πολλοί ξέρουν να παίζουν και παίζουν απίστευτα με αυτό. Απλά εγώ δεν ξέρω να παίζω. Άρα μου είναι φουλ άχρηστο. Αυτό στην ουσία είναι το headshot όπλο. Είναι άμα ξέρει να πετυχαίνει headshot με αυτό, μπορεί σε κάθε γύρο να είσαι πιο γαμμάτο στον κόσμο. Γιατί και τρέχει απούστη. Και. Bomb. Και πολλά ακόμα πράγματα. Και είναι και φτηνό. Μπορεί να το παίρνει συνέχεια ακόμα και να χάνει. Οπότε άμα ξέρει να πετύχει κεφάλι, είσαι ο κυρίαρχο του μάτσου. Πάμε από εδώ. Έλα ρε μαλάκα. Με αγχώνουν για τέτοια. Σκέψου να πεθάνουν εκεί ακριβώς τέλος. Όχι. Careful, please, please. Save, please. Please save me. Ευτυχώς. Good job. Ευτυχώς. Κάθισε και... Α, νόμιζα ότι αυτός έγραψε. Καλά ρε μαλάκα, δεν καλύφθηκε. Τι στο μπούτσο έκανε. Αφού το πήραμε δεν πειράζει. Αφού το πήραμε δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Θα το συγχωρέσω. Είμαστε 11-2. Αυτή τη στιγμή το μάτς είναι πολύ δύσκολο να το νικήσουμε. Γενικώς δεν πρέπει να έχω νικήσει πολλά ranked σε βίντεο. Πρέπει να έχω νικήσει 2-3, ξέρω εγώ. Αλλά μπορούμε να το παλέψουμε ακόμα. Και το βίντεο θα βγει μετά 8.000 χρόνια. Με είδανε σίγουρα έτσι. Έτσι κλείνω. Μαλάκα τι έκανε εκεί. Τους γάμισε το σπίτι, με λίγα λόγια. Με λίγα λόγια, τους βίασε την οικογένεια. One on the left, I think. Μαλάκα! Μαλάκα, τι πήρα μόλις τώρα! Μέσα από το smoke τον πήρα στην τύχη. Γαμάτος γύρος, αυτός μου άρεσε πάρα πολύ. Ελπίζω και εσάς να σας άρεσε, αν σας άρεσε κανένα λέει. Μαλάκα, ήταν πολύ ωραίος γύρος αυτός, τι το μπούτσο. Και τώρα... Τώρα έχω λεφτά που είναι τελευταίος γύρος και δεν μπορώ να κάνω τίποτα ως σύλλοντες. Τέλος πάντων, δεν γαμνείτε. Με ένα 11-4 γυρνάει εύκολα μετά να παίξουμε σωστά. Α, εντάξει. Θα δείξει. Δεν βγήκε κανείς από εδώ. Πήγανε να μπει τώρα. Φλόρι. Πριν πήγαινα εγώ μπει δεν πήγαινα, ναι. Τώρα πήγαινα εγώ, ναι. Πάλι φλόρι. Με φοβούνται. Τώρα καταλάβει εγώ από μικρός.
Που πλάνταραν ρε μαλάκα, πότε κιόλας. Πριν λίγο να πούμε έβαζαν τις πάνες τους. Πλάνταραν κιόλας. Πού είναι, ένα σημάδι θέλω. Αχ πούστη. Τυχερός. One tunnel. Μας τον πήραν λίγο, πάει. Δεν έχει άλλα, πάει. Ω μαλάκα, ωραίο ήταν αυτό. Γλίστρησε λίγο τον σκότωσε. Έχει ένα HP τώρα, τυπάς δεν μπορεί να κάνει και πολλά. Ούτε προλαβαίνει να κάνει και τίποτα. Εντάξει, δεν πειράζει. 12-3. Δεν πρόκειται να γυρίσει αυτό το match, αλλά μπορούμε να το παλέψουμε. Οκ, okay, θα πάρω το Tech 9 μου και θα πάω από tunnel προς mid και μετά προς A. Let's go. Go, go, fast, fast. Man, don't block, block, Opa. Don't block, door. Sorry. Check car. Αχ ρε πούστη, 99! Με ένα HP. Όχι ρε φίλε. Όχι ρε φίλε. Με ένα HP. Εντάξει, με ένα HP δεν μπορεί να κάνει κάτι. Τώρα είναι δύο άτομα, ένας έχει ένα HP ρε μαλάκα, τι να κάνει. One is with one HP short probably. I'm on short. He's probably gonna come. He's there, he's there. One HP. Nice. Okay, good job. Ήταν όντως short φίλε και το είπα στην τύχη, καλή φάση. Πάρουμε άντε επιτέλους το Vulcan να το δοκιμάσω λίγο, δεν το έχω ξανακουμπήσει. Τέλειο. Μαλάκα είναι πολύ όμορφο. Είχα πριν το point της αρέα, ακόμα το έχω το point της αρέα, απλά είπα τώρα να βάλω το Vulcan έτσι για να το δοκιμάσω. Είναι όμορφο ρε φίλε, είναι όμορφο. Μετράει. Είναι όμορφο, κάνει 30 ευρώ νομίζω αυτό. Είναι πολύ ακριβό, αλλά είναι ωραίο ρε φίλε. Αν και το point της αρέα που κάνει 15 αν θυμάμαι καλά, είναι πιο ωραίο. Κατά τη γνώμη μου, αλλά εντάξει. Καλό είναι και αυτό μωρέ. Θα δείχνεις ότι είσαι άματος. Παίζει να το γυρίσουμε ρε μαλάκα, τι γίνεται εδώ. Πάμε για 2 στα 2 έτσι εύκολα. Χωρίς σκόπο. Μαλάκα τι τους κάνω. Βιασμός. This is what I call rapistos. Παπ. Nice. One remaining. He's on site A. Πούτσα. 4 kill. Τι τους έχω κάνει γάμο. Τι τους έχω κάνει γάμο. Τους έχω βιάσει τα πάντα ρε. Παίζει να νομίζουν ότι είμαι κανένας Global Elite, ξέρω. Καλά, δεν παίζει να το νομίζουν αυτό. Αλλά τους έχω βιάσει όντως ρε φίλε. 17 κιλά έχω και τους έχω γαμίσει. Μ' αρέσει πολύ αυτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Τώρα θα πάμε από εδώ έτσι B. Δεν έχω πάει καθόλου B, αλλά γενικώς ποτέ δεν μ' αρέσει από terrorist να πάω B, να πω την αλήθεια. Γιατί είναι πάντα πολύ διακινδυνευμένο. Τον πέτυχα δύο στα κέντρα. Τον πήρε η Hillary Clinton. B is clear. Okay. Είναι ένας στο CT εκεί πέρα. One CT. Το είπα, δεν ξέρω αν ακούστηκε. Απα λάθος κουμπί πάτησα, γαμώ. One CT. Κάτσουμε εδώ πέρα λίγο, ήρεμα. Ήρεμα εδώ. Περιμένουμε το στόχο μας. Ο οποίος από που θα έρθει. Δεν ξέρω από ποιον αριθμό θα το γαμίσουμε. Ωραία. Πάμε πολύ σωστά, ρε φίλε. 16. Πάει να γυρίσει αυτό το ματσάκι. Πάει να γυρίσει πολύ εύκολα αυτό το ματσάκι. Λοιπόν, πάρουμε καλή armor και ένα flashbang. Δεν ξέρω άλλο με τα λεφτά. Έχω εδώ και 3 γύρους στο Vulcan, ρε φίλε. Πολύ σωστά πάω. Το πάω σωστά πιστεύω αυτό το ματσάκι. Πιστεύω ότι πάω αρκετά καλά. Αν εξαιρέσουμε κάποια φάση. Αλλά ναι, μπορεί να γίνει comeback. Πραγματικά από το 13 μπορεί να γυρίσει, ρε φίλε. Μπούμε πάλι στην B. Με καλύτερες διαθέσεις αυτή τη στιγμή. Τον πέτυχα 2 shots. Τώρα μόλις βγήκε πεθάνει. Ωραία. Έφυγε αυτός. Ο ήχος του AK πραγματικά είναι απέσιος. Δεν ξέρω ποιος σκέφτηκε να το βάλει, αλλά είναι απέσιος. Ξεκινάμε με 2 kill δυναμικά στην B. Πολύ δυναμική αρχή. Δυναμικό ξεκίνημα. Για να δούμε τώρα τι παίζει. Ωραία, μαλακά. Nice, nice, nice. Ωραία. Πού να είναι ο τελευταίος τώρα. Δεν ξέρω. Θα τον βρουν αυτοί σίγουρα. Παντού είναι. Okay. Πώς το διάλογο είναι. Να τους ρε. On site, on site, on site. On site. On site. He's defusing. Coming, I'm coming. Oh, good job. Ω, μαλακά, αγχώθηκα. Λέω δεν θα τον φάει και θα μας κάνουν ninja. Πάλι MVP πήρα, ρε φίλε. 4 MVP, καλά το πάω. Σωστά, λοιπόν, πάμε ένα AWP τώρα. Μ' αρέσει.
Ένα οπάκι τώρα το παίζα πολύ εύκολα. Αν και τόση ώρα το πάω πολύ καλά με το IK, άρα δεν θα πρέπει να αλλάξω. Γιατί τα πάω σωστά με αυτό, αλλά δεν πειράζει. Πάμε από εδώ λίγο τώρα να δούμε τι μπορούμε να πιάσουμε από mid. Γιατί είμαι και ο μόνος Auper. Εκείνος δεν θα κοιτάξει λίγο mid τώρα. Δεν θα κοιτάξει λίγο mid. Οκ, δεν θα κοιτάξει λίγο mid. Κάτσουμε λίγο εδώ πέρα βασικά, γιατί κάποιος θα περάσει λογικά. Κάποιος θα περάσει και τον φάει. Short. Να το. Too short, man. Oh, too short. Ah, sorry. Και τον μπούτσο το παίξα. Τώρα δε... Πάρω το αγαπημένο μου όπλο στο παιχνίδι. Το SG553, το οποίο πλέον δεν έχει skin και είναι κακάσχημο, αλλά δεν πειράζει. Και θα κάνω το κλασικό μου τέτοιο στο oil long. I go long alone. Don't block my path, please. I go long. Don't block. Nice. Thank you. Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα το κλασικό μας headshot machine τώρα στο long. Μα δεν γίνονται αυτές τις μαλακίες απλά στην αρχή. Μαλάκα, τι στο μπούτσο. Πόσο στο είσαι τόσο άσχημα. Στο είσαι πάρα πολύ άσχημα, μαλάκα. Αυτό δεν ήταν καθόλου καλό play. Και δεν θα το γυρίσουμε τελικά. Από ό,τι φαίνεται θα χάσουμε. Το comeback δεν βγαίνει. Το comeback δεν βγαίνει. Λοιπόν, έχουμε μια τελευταία ευκαιρία να κάνουμε κάτι σε αυτό το γαμο game πριν το χάσουμε εντελώς. Θα ζητήσω. Τι να ζητήσω, γάμισε το, πάρε ένα γκαλίλι τώρα. Και εδώ τι κάνουμε. Τελευταίος γύρος, άμα το χάσουμε, αυτό είναι ο τελευταίος. Άμα τον κερδίσουμε, μπορούμε να συνεχίσουμε και να πάμε μέχρι και γιατρό. Αν και δεν το κόβω, γιατί έχουμε χάσει τώρα τρεις συνεχόμενους. Ενώ το πήγαμε πολύ καλά στην αρχή, πήγαμε τέσσερις συνεχόμενους. Και το πίστεψα λίγο, γιατί παίζαμε καλά όλοι σχεδόν. Εκτός από τους δύο τελευταίους, οι οποίοι σταθερά στα. Για τον μπούτσο. 22 γύρω 7 kill. Σταθερά πέσει. Έχω και τη βόμβα, κάτι που μόλις πρόσεξα. Οπ, σε είδαμε σένα. Έλα γάμο. Το σκότωσαν όμως, είμαστε 4v3. Η βόμβα είναι εκεί πέρα, μπορούμε να το κάνουμε. Plant. Μπορεί να γίνει ακόμα. Δεν αποκλείεται τίποτα. Μαλάκα, αυτός είναι πάντα λίγο καθυστερημένος. Είδατε, πάντα γυρνάει μια καθυστέρηση. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Εντάξει, τουλάχιστον τον πήρε. Πρέπει να είναι κι άλλος όμως, δεν πρέπει να είναι μόνο αυτός που εκεί. Οκ, έφυγε αυτός. Ωραία, τον πήραμε αυτό γύρω. Έλα, τον πήραμε. Δεν μπορεί ένα βιδίο τώρα και με βόμβα κάτω. Πόσο γαμάτος ήταν πλέον αυτός. Ωραίος. Κομπλέ, πάρε το και το. Πάρε το, όμπρε. Ωραίος. Α, και αυτός όπιχε. Οκ, παίζει να γίνει κάτι. Παίζει να πάμε για κανέναν ντρό. Βέβαια, αν πάει τώρα 32 γύρω, καταλαβαίνετε το βίντεο, θα βγει τεράστιο. Θα κάνω πολύ έντυπο κάποιου γύρου να μην του είδατε. Μέχρι τώρα παίζει αρκετούς γύρους να μην τους έχετε δει και να λέτε που πήγε αυτός ο γύρος. Ή τέλος θα βγει τεράστιο, είμαστε ήδη στα 40 λεπτά record αυτή τη στιγμή. Οπότε δεν θα βγει τεράστιο, οπότε ξέρετε. Ωραία, μ' άρεσε αυτό, μ' άρεσε. Αυτό για αρχή μ' άρεσε, τώρα πάμε για το δεύτερο. Πού θα είναι το δεύτερο? Πού θα είναι? Πού είναι, ρε? Είναι κάποιος εδώ πάνω και τον είδα. Α. Τον φάμε, ρε, όποιον είναι. Να αγχώνει στη μαγκή σου. Τώρα δεν χωράνε, φέλη, σώπα. Go away, go, plant A, plant A, plant A, plant A. Orange, go away, orange, go away. Don't push in here. Don't push, he has op, go away, please. Γιατί δεν με ακούει, ρε, μάνακ. Εντάξει, μπορεί να το σκέφτηκε σωστά έτσι. Όχι, εντάξει, σωστά το σκέφτηκε. Μπράβο. Ναι, σωστά το σκέφτηκε. Good job, Hillary. I will vote for you. I will not vote Trump. Πήρα και τη βόμβα. Την πήκαρα κιόλας. Εντάξει, κοίταξε. Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Δεν έχει τελειώσει ακόμα το match. Το match ακόμα παίζεται. Ωπ, αυτός έφυγε. Γιατί πήγε να κάνει πουστιά εκεί πέρα στο δικό μου στο short. Κατάλαβες. Και πουστιά στους δικούς μου δεν σηκώνω εγώ. Κατάλαβες, βλάκι. Κατάλαβες, χαζούλη. Nice. Πού είναι, ρε? A is clear. Όχι, ρε, μάλλον. Yellow fast, he is defusing. Go,
Yellow, he's defusing. Nice. Ωραία, έλα πάμε. 15-10. Μαλάκι έκανα τώρα εγώ. Θα μπορούσα να με βρίσουν άνετα, αλλά δεν το έκαναν. Μπράβο τα παιδιά. Είναι πολύ, πολύ, πολύ καλά παιδιά. Πολύ σωστή. Και τέτοιο. Πάρουμε και μια flash. Πάρουμε και μια flash. Έτσι γελίζω τώρα όλα για όλα. Άμα χάσουμε ένα γύρο τέλειωσε. Οπότε άμα νικήσουμε το γύρο, θα έχω λεφτά πάλι. Οπότε τώρα όλα για όλα σε κάθε γύρο. Γιατί άμα χάσουμε στο και ένα γύρο, έχουμε χάσει. Παλεύουμε για τον τρόπο, δεν ξέρω αν το καταφέρουμε. Έχουμε τρεις συνεχόμενες νίκες τώρα πάλι. Πάει πολύ close αυτό το match. Πάρα πολύ close. Και τα φοβάμαι αυτά γιατί ξέρεις, με ένα fail, ρε φίλε, μπορεί όλα να καταστραφούν. Ό,τι έκανε σε 5 γύρους μπορεί να καταστραφεί τώρα με ένα fail. Ωρε, πού στην άσμα, αυτό ήταν ένα καλό fail. One mid. Mid doors. Αυτά ήταν δύο μαλακές που δεν έπρεπε να γίνουν και σε μένα και στο συμπαίκτη μου. Αυτό ελπίζω να μην γίνει μαλακή όμως. Ωραία. 3v3, 2v3. Κακό αυτό. Ο Evil Logic γενικώς δεν συμμετέχει πολύ στο παιχνίδι. Κάνει το δικό του παιχνίδι από ό,τι φαίνεται. Όχι, αυτό δεν έπρεπε να τα μοιράσει αυτά. Έπρεπε να τα βάρει και τα όλα σε έναν. Έλα αδερφέ. Και ο άλλος εκεί πέρα είναι. Nice. Όχι, τον πήρε τον άλλον. Ωραία, ένα Vienna είναι τώρα. Νάτος. Όχι, ρε μάλλον. 16-10. Να, οκ. Τι να κάνουμε. Δεν ήμασταν τυχεροί. Δεν έβαλα και κανένα τέτοιο, ρε. Ήθελα. Ξέχασα να βάλω γκράφιτι. Βγήκαν τα γκράφιτι τώρα. Και μπορεί να βάλει γκράφιτι στου τοίχου. Πατά τάφ και βάζει τον γκράφιτι σου στον τοίχο. Τέλο πάντων, ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Αν σα άρεσε, κάντε ένα like στο βίντεο. Ένα comment από κάτω να μου πείτε πώ φάνηκε. Και ένα subscribe στον για να ενημερώνεστε για ένα βίντεο. Είχαμε πολύ καιρό να παίξουμε CSGO. Άμα γουστάρετε, θα ξαναπαίξουμε σύντομα σε καμιά εβδομάδα, ξέρω εγώ δύο εκεί. Να το βάλουμε πάλι στο πρόγραμμα. Τα λέμε. Γεια σα.